Γεια σας παιδιά, Ζώταξ εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο στο κανάλι και σήμερα παίζουμε για ακόμα μια φορά το Final Fantasy Demo, αλλά αυτή τη φορά δεν πάμε στο kickoff, πάμε στο The Journey, το Champions όπως λέει. Από ό,τι έχω καταλάβει παίζουμε μόνο ένα παιχνίδι σε αυτό το The Journey. Όπως βλέπετε στο κανονικό παιχνίδι μπορούμε να διαλέξουμε την Kim Hunter, τον Danny Williams, αλλά τώρα θα παίξουμε αναγκαστικά, μπορούμε να διαλέξουμε μόνο τον Alex Hunter, οπότε πάμε να παίξουμε. Το παιχνίδι είναι με την Manchester United, νομίζω είναι όμιλη Champions League. Εδώ έχουμε και ένα cutscene για να δούμε. And lucky you avoided us in the draw, bro. Oh yeah, I know it would have been awkward, wouldn't it, getting knocked out to your old team? Your dreams of Champions League glory. Ναι, εδώ πέρα είναι το group stage, γίνεται η κλήρωση για τους ομίλους. Νομίζω ο Williams σε ποια ομάδα είναι, στη City, δεν είμαι σίγουρος. At least you'll be going up against Terry, though. Come on, papers will love that. Brothers on the same pitch. Yeah, gonna be pretty special. Oh, that'll be Michael. How's he doing? He's got the Williams international icon on his books. How do you think he's doing? Well, tell him I said hi. If I'm feeling like it. All right, bye bye, mate. Alex, there is a FIFA Say No to Racism event happening in Madrid this month, and you've been invited. All the top stars will be there. Neymar, De Bruyne, Ronaldo, it's a must. Next, you have to think about what charity you want to donate to. I'll set up an interview after training to make the announcement. Right. And then we seriously have to start thinking about your brand. The photo shoot is only a few weeks out, and we have to have your logo locked in before then. Way ahead of you. Oh. My mom, she's a proper designer, been working at this firm, yeah? I was thinking that maybe she could come on board, do the design. It's an interesting idea, but perhaps somebody more versed in... She's been around the game for years, ever since she met my dad. And no one knows me better. It'd be perfect. Yeah, mom? Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, πρέπει να έχει γίνει αρκετά διάσημος ο Χάντερ, αφού τον προσκαλέσαν, όπως είδαμε, τον προσκαλέσαν σε διάφορες εκδηλώσεις, θέλουν να του δώσουν και brand, οπότε να έχει το δικό του δηλαδή. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι αρκετά διάσημος, που έχει πάει και στη Real όπως βλέπουμε. Τώρα ο Williams ποια ομάδα να παίζει, στη City, νομίζω παίζει στα City. Τέλος πάντων, εδώ πέρα βλέπουμε τον Χάντερ που πάει προς τη φανέλα του. Εδώ με το νούμερο 29. Να το κάνουμε λίγο skip ή όχι, ας το αφήσουμε. Έκοψε μόνο του. Alex, come on. Leave them. Να τους αφήσουμε. Τι εννοεί. New player in the middle. Oh, come on. Τι είναι αυτό, φωτογράφηση. Όχι. Κοροϊδό, τι είναι ρε. Παιχνίδι. Λογικά κανένα παιχνίδι πρέπει να είναι. Κοροϊδό είναι, ναι. Πάμε. Μέχρι στιγμής τα έχω πάει απέσια, αλλά την πήρα. Τους ελέγχω όλους, okay. Καλά, ο Μόντριτς δεν κάνει κανένα τίποτα να πάρει την μπάλα. Ωραία, excellent. Πάμε να continue. Και εδώ πέρα έχουμε λοιπόν το πρώτο μας παιχνίδι, φαντάζομαι. Πάντως για να φοράμε την πορτοκαλί φανέλα, στο πούμε, πρέπει να είμαι στο πάγκο και λογικά θα μπω σε αλλαγή. Οπότε, ναι, πάμε στο παιχνίδι.
Λοιπόν, μας λέει να πετύχουμε match rating 8,5, μια assist και να νικήσουμε το παιχνίδι. Πιστεύω θα το κάνουμε, εύκολο πιστεύω είναι. Πάμε. Εδώ πέρα. Εδώ. Ωχ, γκολάκι ωραίο και μεγάλη τοποθέτηση σώματος και εύκολα 1-0. Τον είδα. Με 99 vision. Αχ. Εντάξει. 2-0. Μου φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει να είναι major, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Πάλι εδώ πέρα βγήκαμε μόνοι μας. Αλλά θα κάνω την assist. Και 3-0. Παιδιά, πρέπει να είναι major λογικά. Δεν νομίζω να γίνεται να τα αλλάξεις. Πραγματικά η Master United δεν παίζει τίποτα. Είναι σαν να παίζουμε. Γενικά δεν παίζει καν. Πάλι βγαίνουμε μόνοι μας. Άλλη μια assist. 4-0. 4 γκολάκια, πάμε για 6-0 όπως το βλέπω. Ωραία, τον είδα και αυτόν. Το έχω πατραβήξει με τις assist. Θέλω να βάλω ένα γκολάκι. Έχω με ένα γκολ νομίζω και τις assist. Κάτι τέτοιο. Άλλο ένα γκολάκι θέλω να το βάλω. Εδώ. Θα το ρίξω από εδώ. Μπούμ. Ω, τι γκολάρα. Τρομερό γκολ. Δεν ξέρω, μάλλον θα φτιάξει το difficulty που είναι amateur και μπαίνει τέτοιο γκολ. Αλλά δεν ξέρω και τι overall έχει ο Hunter. Οπότε μπορεί και εντάξει. Δεν ξέρω, βασικά, γενικά το difficulty είναι amateur, φαντάζομαι. Οπότε. Όχι ότι μας νοιάζει, αλλά τέλος πάντων. Man of the match Asensio, 6-0. Και πάμε. Τι έχουμε εδώ. Interview έχουμε. Θα πάμε με τον balanced. It was fun, but I just really was focused on getting the result. The fans here expect success in the Champions League, and I need to do everything I can to give it to them. Well, you didn't find any moments to relish just a little bit? Oh, come now, I didn't say that. But those moments were just for me. Well, fair enough, Alex. Thanks for speaking with me. Pleasure. Αυτό ήταν το journey, λοιπόν, παιδιά, όπως φαντάζομαι. Ναι, αυτό ήταν. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, κάντε ένα like αν σας άρεσε και μια εγγραφή. Και τα λέμε σύντομα, λογικά θα ανεβάσω άλλο ένα 2 βιντεάκι με τον demo. Και μετά μπαίνουμε σε ρυθμούς FIFA 19. Τα λέμε.